Αν θέλουμε να βάλουμε ένα τίτλο, είπε ένας προηγούμενος ομιλητής, μάλλον θα πρέπει να διαλέξουμε τον τίτλο «Το παιχνίδι είναι στημένο». Γιατί παρακολουθούμε μια παράσταση βολική. Βολική και για την Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Μια παράσταση που εξυπηρετεί τόσο τους σχεδιασμούς της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ. Σηκώνουν κουρνιαχτό και οι δύο. Σηκώνουν κουρνιαχτό για να συγκαλύψουν μια σειρά ζητήματα. Τι να συγκαλύψουν, δηλαδή, πρώτον, ότι τα σκάνδαλα, η διαπλοκή, η διαφθορά είναι παιδί του ίδιου του συστήματος που με συνέπεια υπηρετούν και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα βεβαίως. Γιατί δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα αποτελέσματα της σύμφυσης ανάμεσα στην πολιτική διαχείρισης, της κυβερνητικής διαχείρισης και, και τα οικονομικά συμφέροντα. Και όλη αυτή η σύμφυση γίνεται κάτω από τη σκέπη και τις ευλογίες του αστικού κράτους. Γιατί ακριβώς όλες οι κυβερνήσεις και οι σημερινές και οι προηγούμενες με συνέπεια η πολιτική τους εξυπηρέτησε τα συμφέροντα και τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Σε αυτή ακριβώς τη βάση της εξυπηρέτησης των συμφερόντων του κεφαλαίου αναπτύσσονται και ιδιαίτερες σχέσεις ανάμεσα με επιμέρους τμήματος του κεφαλαίου, με επιμέρους επιχειρηματικούς ομίλους. Σε αυτή ακριβώς τη βάση γίνεται η εξαγορά, γίνεται η διαπλοκή, αναφύονται τα σκάνδαλα. Δεύτερο ζήτημα που θέλω να συγκαλύψουν, σχετικά με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν η ενημέρωση να είναι, να ελέγχεται αλλά και να χειραγωγείται από το κεφάλαιο. Γι' αυτό ακριβώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται υπό τον έλεγχο ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων και από αυτή την άποψη είναι φανερό ότι όποια ενημέρωση φιλτράρεται με βάση τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η όποια ενημέρωση φιλτράρεται με βάση τα ιδιαίτερα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θα αφισβητήσει λοιπόν ένα μέσο μαζικής ενημέρωσης που βρίσκεται σε ένα επιχειρηματικό όμιλο τις οικονομικές δραστηριότητες του συγκεκριμένου ομίλου. Αντίθετα θα προσπαθήσει να τις προωθήσει, να τις στηρίξει ή και μια σειρά πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που εξυπηρετούν τους σχεδιασμούς, τους οικονομικούς, τους επιχειρηματικούς, τους επενδυτικούς σχεδιασμούς. Άρα λοιπόν η ενημέρωση γίνεται μέχρι εκείνο το σημείο που δεν αμφισβητεί στην καλύτερη περίπτωση για να μην πω μόνο εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη χειραγωγή συνειδήσεις. Γιατί ακριβώς κατασυκοφαντεί οτιδήποτε άποψη, οποιαδήποτε άποψη ξεφεύγει από τα στενά αυτά πλαίσια, προσπαθεί να αναδείξει ότι υπάρχει διέξοδος προς όφελος του λαού και αυτή η διέξοδος βρίσκεται σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Και είτε συκοφαντεί είτε συγκαλύπτει. Και από αυτή την άποψη ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε καμία τομή. Αυτή την πολιτική υπηρέτησε. Δηλαδή υπηρέτησε τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διατήρησε τον έλεγχο της ενημέρωσης από τους επιχειρηματικούς ομίλους. Τι έκανε ως κυβέρνηση, προσπάθησε να κάνει μια αναδιανομή της πίτας. Και ακριβώς λόγω της επίπτωσης της καπιταλιστικής κρίσης, μια σειρά επιχειρηματικοί ομιλοί δεν μπορούσαν πλέον να ανταπεξέλθουν στη διατήρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Άρα λοιπόν να μοιράσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε νέα επιχειρηματικά τζάκια και μέσα από αυτή τη διαδικασία να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον ευνοϊκότερο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που θα στηρίζει πολύ πιο επιθετικά την πολιτική της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα δηλαδή θέλει να διαμορφώσει φιλικά μέσα ενημέρωσης προς την κυβέρνησή του. Σε αυτή ακριβώς την προσπάθεια, έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τότε με το διαγωνισμό των αδειών. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης και της διαδικασίας είναι αποκαλυπτικό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και επειδή οι επιχειρηματικοί όμιλοι με τις εκάστοτε κυβερνήσεις εξυπηρετούν από κοινού τα συμφέροντά τους,
Είναι φανερή και ιδιαίτερη μεταχείριση που έχουν τα κόμματα αυτά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τα στοιχεία τα οποία έδωσε η τελευταία έκθεση του ΕΣΟΡΟΥ για την αναφορά της πολιτικής πολυφωνίας μέχρι το 2019 φτάνουν, δείχνουν τα διαχρονικά, τις τελευταίες δεκαετίες στοιχεία, όπου επί της ουσίας τι παρατηρούμε. Παρατηρούμε ότι η Νέα Δημοκρατία, όταν είναι κυβέρνηση, έχει ποσοστά προβολής μεγαλύτερα από το εκλογικό της ποσοστό. Όταν είναι αντιπολίτευση, παραπέμπουν στο εκλογικό της ποσοστό. Το ίδιο και με το ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο και με άλλα κόμματα που είναι χρήσιμα για το σύστημα ως δορυφόροι, όπως για παράδειγμα το ΚΙΝΑΛ. Αυτό όμως που είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό είναι η στάση απέναντι, το μέσο μαζικής ενημέρωσης απέναντι στο ΚΚΕ. Όπου επί της ουσίας, εκτός των προεκλογικών περιόδων, σε όλες τις άλλες περίοδους η προβολή των θέσεων, ακόμη και ως παρουσία, που δεν είναι ισότιμη, είναι πολύ κάτω από το ποσοστό το εκλογικό. Και μάλιστα, με ιδιαίτερη επιτυχία, η ψαλίδα διευρύνθηκε ανάμεσα στην προβολή, στην υποπροβολή μάλλον του ΚΚΕ με το εκλογικό ποσοστό, την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ εμφανίζεται η μεγαλύτερη ψαλίδα. Αυτά θα τα καταθέσω βεβαίως μετά το τέλος της ομιλίας μου, στα πρακτικά. Τρίτο ζήτημα το οποίο θέλουν να επιδιώκουν μέσα από αυτή τη διαδικασία. Επιδιώκουν βεβαίως μέσα από τις διάφορες εξεταστικές προανακριτικές επιτροπές να συγκαλύψουν τα σκάνδαλα. Στο χωριό μου λένε κόρακος κοράκου, μάτι δεν βγάζει. Και σε αυτό είναι συνεταίροι. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ στη συγκάλυψη των σκανδάλων. Απλώς κουρνιαχτός να σηκώνεται. Γιατί αν δεν ήταν έτσι, τότε θα είχαν δεχτεί στη συνταγματική αναθεώρηση, όπως είπε και ο ομιλητής μας, την αναθεώρηση, την κατάργηση του άρθρου 86. Περί ευθύνης υπουργών. Και θα παραπέμπονταν όλες οι υποθέσεις στο φυσικό δικαστή, στη δικαιοσύνη. Και όχι οι επιτροπές της Βουλής να αναλάμβαιναν εισαγγελικά καθήκοντα και να διερευνούσαν την υπόθεση. Με βάση τις επιδιώξεις ή τους επιμέρους σχεδιασμούς του κάθε κόμματος και ιδιαίτερα της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Σε τι βοηθάει λοιπόν η συγκρότηση αυτών των επιτροπών? Στο να αναπτύσσονται παζάρια. Καθαρά τα πράγματα, γίνονται παζάρια, παζαρέματα ανάμεσα στα κόμματα, τι θα παίξουμε και μέχρι πού θα το πάμε το ζήτημα, αλλά και γίνονται παζάρια και ανάμεσα στα κόμματα και στα επιχειρηματικά συμφέροντα κατά τη διάρκεια αυτών των επιτροπών. Και αυτό ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της συγκεκριμένης της τελευταίας προανακριτικής επιτροπής που εξέταζε τις τυχόν ευθύνες του Νίκου Παπά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και όλα αυτά τα κόμματα αρνήθηκαν την κατάργηση του άρθρου 86. Γιατί τους βολεύει να κάνουν τα παζάρια, να συγκαλύπτουν τα σκάνδαλα. Και από αυτή την άποψη, οι όλες κορώνες που πετάγονται ότι το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο, θα χεθεί άπλετο φως, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Όλες οι προηγούμενες προανακριτικές, όλες οι προηγούμενες εξεταστικές επιτροπές σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούν. Τέταρτο ζήτημα. Αξιοποιούν τη λειτουργία αυτών των επιτροπών, αλλά και τη συζήτηση που γίνεται σε αυτές τις επιτροπές, για να διευκολύνουν τον αποπροσανατολισμό των λαϊκών στρωμάτων. Έναν αποπροσανατολισμό μακριά από τις εξελίξεις, μακριά από την κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης, μακριά από την επιδείνωση της θέσης των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων ως αποτέλεσμα της εκάστοτε εφαρμοζόμενης κυβερνητικής πολιτικής, αλλά και των ευθυνών που έχουν τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στην υλοποίηση αυτής της πολιτικής. Και βεβαίως για να συγκαλύψουν τη στρατηγική σύγκληση που υπάρχει ανάμεσα στα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα νομοσχέδια έχουν ψηφιστεί από όλους ή τουλάχιστον με την ανοχή των υπόλοιπων κομμάτων. Νομοσχέδια τα οποία υλοποιούν τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεκριμενοποιούν και εξυπηρετούν
τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Και τέλος, μέσα από αυτή τη διαδικασία ξεδιπλώνεται μια άγωνη αντιπαράθεση σε διπολική βάση για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη σκύλα και στη χάριβδη. Τώρα βεβαίως ποιος είναι η σκύλα και ποιος η χάριβδη είναι δική σας επιλογή. Δεν μας αφορά αυτό το ψευτοδίλημα. Να εγκλωβίσουν δηλαδή και να συνθλίψουν στις μιλόπετρες του καπιταλιστικού συστήματος τις λαϊκές ανάγκες για να εξυπηρετηθεί η καπιταλιστική εκμετάλλευση και η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων. Η σύντομη διάρκεια των εργασιών της Προανακριτικής Επιτροπής συντήρησε αυτό ακριβώς το κλίμα του αποπροσανατολισμού και της άγωνης δικοματικής αντιπαράθεσης. Αλλά όμως συνέβαλε και στο να αναδειχθεί το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που επέδειξε ο τότε Υπουργός Αρμόδιος για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Νίκος Παπάς, στην προσπάθεια την οποία έκανε και η οποία ήταν προσπάθεια διαρκείας για να έχει επιτυχή έκβαση η συγκαλυμμένη, γιατί ήταν παράνομη, συνεργασία ανάμεσα στην οικογένεια Καλογρίτσα και στην οικογένεια Χούρη για να μπορέσουν να πάρουν μία από τις 4 τηλεοπτικές άδειες. Έτσι λοιπόν οι πολιτικές του ευθύνες είναι αναφυσβήτητες. Όμως αυτές οι πολιτικές ευθύνες δεν κρίνονται στις αίθουσες του δικαστηρίου. Και επειδή δεν προέκυψαν ικανείς και επαρκείς ενδείξεις για τέλεση ποινικών αδικημάτων από μέρους του, το ΚΚΕ στην ψηφοφορία τη συγκεκριμένη για το πόρισμα της πλειοψηφίας θα τοποθετηθεί με το παρόν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.